Ωραία, εγώ πιστεύω ότι όλοι οι κριτές θα κινηθούν από το 40 μέχρι το 60. Εκεί 55-45, 51-49. Είναι και το πιο δίκαιο. Και είναι 50, το πιο δίκαιο τα παιδιά, ρε παιδιά. Αυτό. Είναι και θα πάρει ο κόσμος το παιχνίδι τώρα. Λοιπόν, προχωράμε. Ούτε έχει, Βόλση, δεν έχει την Παρασκευή Βόλση, έτσι. Έχει την άλλη Παρασκευή, είναι ο Ρέμος στην Αυστραλία. 2 Μαΐου. 2 Μαΐου, ωραία. Παιδιά, εγώ αυτό που βλέπω όμως είναι ότι δεν ασχολείται κανείς με το voice και τόσο όσο με σένα, τον πιγκουίνο μας. Με το Βασίλη. Πήγαμε στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο χθες και λέγανε ο πιγκουίνος ο Λιάγκας. Όλοι το λέγανε. Εντάξει, και εσύ μην το κάνεις. Θα του κάνει ο Λεσουέρη δική πτέρυγα, λέει. Να βγαίνεις και να το λες έτσι. Θα παίρνετε και ποσοστά κάθε μήνα. Είναι εισιτήριο. Είναι εισιτήριο. Έχουμε και μια ωραία φωτογραφία, την κάνουμε δώρο. Αύριο την κάνουμε από σήμερα. Ρε Γιώργο, τι την αφήνει. Τι την αφήνει. Τα γεράματα έγινε φάση ο Νάικον ο Λιάγκας. Δεν το περίμενε αυτό το πράγμα. Θα σας πω κάτι. Επειδή είσαι βλάχα. Ναι, εννοείται. Η Μαργανίτισσα. Η Μαργανίτισσα δεν είναι βλάχα. Εγώ είμαι βλάχος. Εγώ από τα Αργυροπούλη βλάχος είμαι. Εγώ όταν λέω βλάχος, είναι ο βλάχος συμπεριφορά. Ναι. Και δεν ξέρεις αποντήσιμο. Ναι, είναι το πρόβλημά σας όλων. Τώρα θα απαντήσω σήμερα, μα την Παναγία, γιατί με έχετε τσαντήσει. Ενώ το πρόβλημά σας δεν είναι το ντύσιμο. Αυτό το ντύσιμο είναι ό,τι πιο γκράντε. Δηλαδή, επειδή βρήκα φωτογραφία του πιο σεξι άντρα στην πλανήτη. Ποιο είναι ο πιο σεξι άντρα στον πλανήτη αυτή τη στιγμή? Δεν είναι. Ο Μακόναχη. Ο Μακόναχη. Ο Μακόναχη. Δείτε λοιπόν να δείτε πώ είναι το Μακόναχη. Είναι αυτό. Ναι, το ίδιο είναι. Είναι ο Σιλίαρη. Εντάξει, θέλω να το δω φούλο. Δεν είμαστε με τα καλά. Ορίστε. Το πρόβλημά σα είναι ότι είμαι χοντρό. Δεν είναι κρίση μέση ηλικία. Και φαίνομαι και πιο αδύνατο και από τον Μακόναχη. Ο πιο σεξι άντρα. Δείτε. Ορίστε. Ορίστε, δείτε. Γιατί δεν λέτε κάτι, γιατί δεν βγήκε κάποιο να πει γιατί τι ο Μακόναχη στα Όσκαρ. Είναι τα φετι. Πώ τον έχουμε. Αυτό δεν έχουμε σχέση. Αυτό δεν έχει παπιόν. Είστε ρατσίστρια. Ποιος είναι ρατσιστή. Το πρόβλημά σας ολονών στην Ελλάδα είναι ότι είστε ρατσιστές και δεν δέχεστε ένας άνθρωπος που έχει 10 κιλά παραπάνω από το κανονικό. Να ντυθεί ωραία. Το Αργυροπούλι είναι ένα λαϊκό παιδί. Να βάλει. Ένα λαϊκό παιδί από το Αργυροπούλι δεν δέχεστε ρατσιστές Έλληνες. Να ντυθεί οπωσδήποτε ένα σεξ άντρα στο πόλι. Αυτό είναι ο ρατσισμό σου. Αυτή η βλαχιά σου και η μιζέρια σου. Δηλαδή τώρα πατά δεν είναι τεφάλαιο. Τι σχέση έχω, το ίδιο ρούχο φοράμε. Γιατί δηλαδή σε μένα να είναι καρσόνι και στο Μακόναχη να είναι. Επειδή είναι ωραίο και κόμενο, τι πάει να πει. Δηλαδή ένα χοντρό δεν μπορεί να ντυθεί ωραία. Τι ρατσισμό είναι αυτό, δεν είναι. Παρατήρημα είναι αυτό. Τώρα η πρωί από ημικρανία. Ένα λαϊκό παιδί. Να φορέσω, δηλαδή τι να φορέσω. Να φορέσω κάπα και να βγω στο. Παρατήρημα για να είστε ικανοποιημένοι. Για να είστε ικανοποιημένοι και να μην βγάλετε τη χολή σα. Για να είστε ικανοποιημένοι και να βγάλετε τη χολή σα. Τι θέλετε να φορέσω δηλαδή. Για να παρουσιάσω το νούμερο ένα πρόγραμμα στην ελληνική τηλεόραση. Γιατί δεν λέω. Κάπα μαλλιότο που φοράμε στο χωριό. Μισάξατε και όπως θέλετε. Ρατσιστέ, ρατσιστέ. Άντε από το χάμο. Δηλαδή το ένα το δέχεστε επειδή είναι κόμενος. Εμένα δεν είναι και εσύ τέλος. Άσε μας. Τι πάει να πει και πάνω από γυμνός. Εγώ να πω γυμνός. Άντε ρε ρατσίστρια. Να τρέξεις τους δρόμους. Έχω άδικο. Έχω άδικο. Συγγνώμη να μην πω δηλαδή έναν άνθρωπο να τυφεί ωραία. Επειδή δεν έχουμε λοσάντζελες να πάμε για τζόγκιν. Μπήκε καινούριο και λέει κάνω σεξ με τον άντρα μου και ονειρεύομαι τον Μακόναχη. Μπράβο. Και τι είναι τέτοιο ο Μακόναχη. Εμένα δηλαδή να μην φορέσω ωραίο ρούχο εδώ. Και σκέφτομαι το Λιάκη τώρα που σε είδε με το λεπτό κουστούμι. Πες τα ρε Ειρήνη, με τους βλάκους εδώ που φλέξαμε να πούμε. Άστα ρε Γιώργο, άστα να πάνε. Γιώργο, ας κάνουμε ένα ερώτηση. Να εκτονωθεί η κατάσταση. Γιατί δεν είναι καλύτερο να χάσει τα κιλά που σου έλεγε εγώ και να φορέσεις. Δεν θέλω να τα χάσω ρε, κάνω αντίσταση εγώ και το χοντρόν. Δεν μπορείς, όχι δεν θέλεις. Μια ερώτηση. Να εκτονωθεί η κατάσταση. Είμαι πρέσβης, καλής θέλησης. Μια ερώτηση. Για να σου πω κάτι και δεν είμαι και τόσο χοντρό όσο μου λέτε. Δεν είμαι κιόλα τώρα. Άξιο και ξέρω. Άντε ρε ανορεκτική εδώ πήγαινε και τρώσε ένα νοσοκομείο. Άντε ρε ανορεκτική που τρώσε ένα ρόλο να πούμε. Δεν είναι καλό μεταβολισμό. Είναι ανορεκτική η ώρα. Άντε τώρα. Δεν μιλά σήμερα. Καθανίζει. Να αλλάξουμε λίγο θέμα, Γιώργο. Έχουμε εδώ πέρα την ιστορία. Να ρωτήσω κάτι απλό. Έχει τόσε τύψει για τα κιλά σου. Όχι, αισθάνομαι. Άκου να σου πω κάτι στα μάτια. Αν είχα τύψει για τα κιλά μου. Δεν θα φόραγα άσπρο σακάκι. Δεν θα φόραγα. Είμαι έξαλλο, ναι, γιατί δεν μπορώ του ρατσιστέ. Μα έχω νεκρανία. Δεν μπορώ του ρατσιστέ. Όλοι που κάνουν σχόλιο για το άσπρο σακάκι. Στο μπακόνι εκεί δεν έκανε κανένα σχόλιο. Μα είστε το ίδιο! Τι εννοείστε. Τι εννοείς το ίδιο. Τι εννοείστε. Είναι άνθρωπος αυτός ο άνθρωπος. Έχει το ίδιο σώμα. Όχι προφανώς. Αυτός λόγος είναι ρατσιστής. Τι μου λες λοιπόν κάνεις στο μπακόνι. Αυτό είναι ο ρατσισμός. Ότι ένας χοντρός δεν μπορεί να φορέσει ωραίο ρούχο. Το βάζεις αλλά δεν είναι το ίδιο εσύ με αυτό. Άντε από το χάμο. Το επόμενο δεν θα βάλει. Θα φορέσω ροζ κουστούμι στο επόμενο. Έτσι. Άλλο είναι. Ροζ κουστούμι θα φορέσω. Ροζ κουστούμι θα φορέσω. Μια ερώτηση γεωγραφικά. Για πες, για πες. Το Αργυροπούλι πόσο κοντά στο Βόρειο Πόλο είναι. Ένα τσιγάρο δρόμο. Λοιπόν, δίνουμε 5.000 ευρώ Γιωργαντά.
Δηλαδή ο Γιωργαντάς γιατί δίνεται με σαν κλόν μετά από αυτό. Ναι, γαλανόλευκη δίνεται σήμερα. Μαριγέρα, ο Μούτσος. Ο Μούτσος στον άλυμο. Κάθεσαι εκεί με τον Τιουροφερμπάς να δώσω την τόλια. Δίνομαι σαν κλόν, είπες. Με τα παπούτσια τα αθλητικά και το κοστέρι του Ρωμάνου. Είναι μάτ. Παιδιά, τι έχεις πάθει πρόκειται αυτό. 5.000 ευρώ με τριτά δίνουμε σήμερα. Και 6 εκπληκτικές τσάντες. Λεπαντορίν λέγονται. Αξίας 600 ευρώ είναι ό,τι πιο. Πες τα τώρα σε ό,τι τα φοράει με νεκάκι. Με νεκάκι τζάμπα, τι παίρνει και παπαράτσι, έτσι. Ναι. Καινούριο Σπυροπούλου. Σπυροπούλου, μαντορίνα. Βάζω σκύλο μέσα. Είναι ό,τι πιο hot και trendy. Με όλα τα ρούχα, όλα τα χρώματα, πλακατές και με την παραλία, το μερές. 14.550. Και 5.000 ευρώ και 4 τσάντες εκπληκτικές αξίας 600 ευρώ. Λεπαντορίν. Είναι πιο ωραίες τσάντες, παιδιά, και οικονομικές και πολύ ωραίες. Εγώ έχω ένα μόνο να σας πω. Ότι όλο του το σεξ απείλο Γιώργος και το fashion ενδιαφέρον του το βγάζει στα εσώρουχα του. Αυτό ήταν τα πιο ωραία εσώρουχα από το μακόνι εκεί στα μάτια. Καινούριο πάρτα. Δεν το δίνει ποτέ. Τα φιάλες θα βλέπεις. Τα πόπλακα ήταν αυτό τώρα.